Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Με περιοδίες συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο η προεκλογική εκστρατεία στελεχών των κομμάτων εν ώψη των εκλογών της 17ης Ιουνίου. Διήμερη περιοδία πραγματοποιεί στη Δυτική Μακεδονία ο επικεφαλής της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Βόρειας Ελλάδας της Νέας Δημοκρατίας Παναγιώτης Ψωμιάδης. Ο κ. Ψωμιάδης από τα Γραβένα τόνισε ότι κάθε ψήφος εκτός Νέας Δημοκρατίας είναι ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα νομίζω σε όλους μας το μήνυμα είναι σαφέστατο. Η πατρίδα χρειάζεται μια κυβέρνηση, χρειάζεται ελπίδα, χρειάζεται προοπτική. Η παράταξή μας και ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να εγγυηθεί αυτή την προοπτική και αυτή την ελπίδα. Σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο, με τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως πατρίδα και ως κοινωνία, όλοι μας δρούμε με όρους ενότητας για την Ευρώπη των ανοιχτών οριζόντων, της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης. Σε αυτή την προσπάθεια η στόχευση είναι οι επόμενες γενιές, το γένος, η ιστορική προοπτική της πατρίδας μας. Το μήνυμα λοιπόν για το οποίο μπήκα εγώ σε αυτή την προσπάθεια είναι ότι φοβάμαι ως πολίτης, ως επιχειρηματίας και ως οικογενειάρχης. Φοβάμαι από αυτήν την αριστερά που είναι ανεύθυνη, επικίνδυνη, μηδενιστική και εφιαλτική. Γιατί πίσω από το αθώο, αγγελικό και χαμογελαστό πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα κρύβονται 12 διαφορετικά προσωπία, 12 διαφορετικές στάσεις. Κανείς δεν γνωρίζει αύριο ποιο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από αυτά τα 12 που είπα προηγουμένως. Δεν πρέπει να ψηφίσουμε με θυμό. Πρέπει να ψηφίσουμε σοβαρότητα για την Ελλάδα, για την πατρίδα, για τη χριστιανοσύνη. Για τα παιδιά μας, για την ιστορία μας, για τον τόπο μας. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Βόρειας Ελλάδας της Νέας Δημοκρατίας Παναγιώτης Ψωμιάδης επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί σήμερα τη μοναδική σοβαρή πολιτική δύναμη της χώρας που με συγκροτημένο λόγο και σοβαρό πρόγραμμα, μακριά από λαϊκισμούς και ωραία λόγια, μπορεί να βγάλει τον τόπο μας από την κρίση. Γιατί αν φύγουμε από την Ευρωζώνη, σκεφτείτε τι θα κάνουμε με τον αγροτικό κόσμο. Από πού θα παίρνουν επιδοτήσεις και χρήματα οι αγρότες. Εμείς αυτοδιοίκησης θα έχουμε τελειώσει, ιδιαίτερα της αυτοδιοίκησης. Τι θα γίνει με τους μισθούς και τις συντάξεις. Είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Πριν δύο μήνες κάποιοι κορδεύαμε όταν μας λέγανε δεν θα έχουμε φάρμακα. Το είδατε προθέσει. Δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρώσουν τους επιχειρηματίες. Ψήφος εκτός Νέας Δημοκρατίας είναι ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφος στον Καμένο, στην Χρυσή Αυγή, στον Καρατζαφέρη, στον Μάνο, είναι σαν να στρώνουμε το χαλί στο ΣΥΡΙΖΑ, στον κύριο Τσίπρα, στην αριστερά. Είναι σαν να ρίχνουμε νερό στο μήλο της αριστεράς. Εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι. Γιατί αυτή η χώρα κατοικείται από νοικοκυρέους, από επιχειρηματίες, από χριστιανούς. Και αυτό με κάνει να προβληματίζομαι αύριο.